μετά και την ολοκλήρωση, θα λέγαμε, της περιόδου που είχαμε τα ισχυρά μελτέμια στη χώρα μας και που δροσίζουν κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερα περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, ταυτόχρονα βέβαια αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Ακολουθούν πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, με αποτέλεσμα από αύριο αλλά κυρίως Τετάρτη και μετά να αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει και μάλιστα θα ανέβει σημαντικά. Με τα τελευταία στοιχεία αναφέρουν τον υδράγυρο κοντά στους 43 με 45 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Φαίνεται δηλαδή ότι όλη η χώρα θα επηρεαστεί από αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα και βέβαια τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα τις συναντήσουμε όπως συνηθίζεται σε κλειστές περιοχές της υπηρετικής χώρας, όπως για παράδειγμα είναι η Θεσσαλία, η Αττικοβιωτία, η Δυτική Σειραιά, η Πελοπόννησος. Ακόμα όμως και στην Κρήτη, στα νότια τμήματά της, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα καύσωνα τελικά θα έχει αρκετά μεγάλη διάρκεια. Ενώ τα πρώτα στοιχεία θέλανε να είναι κοντά στις 2 με 4 ημέρες, ίσως με τα τελευταία στοιχεία να ξεπεράσουμε τις 7 ημέρες διάρκεια σε ό,τι αφορά το κύμα αυτό καύσωνα και ίσως θυμίσει και το 1987. Που είχαμε τον φωνικό καύσωνα με τους πολλούς ζωχρούς. Βέβαια, για να μην πανικοβληθεί ο κόσμος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλες οι δομές τώρα και άλλες οι τότε δομές. Τώρα υπάρχει ο κλιματισμός, υπάρχουν τα κλιματιστικά σε πολύ μεγάλη χρήση. Οπότε θα αντιμετωπίσουμε πιο ανώδυνα, κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, αυτό το ισχυρό κύμα καύσωνα. Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν πάβει να θέλει μια εγρήγορση από την πλευρά των πολιτών, μια ετοιμότητα και από την πλευρά της πολιτείας, μιας και αυτή η πολύ θερμή αέρια μάζα θα κρατήσει για αρκετές ημέρες, εκτιμούμε κοντά στις 5 με 7 Αυγούστου να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το ισχυρό κύμα. Θα θυμίζει λοιπόν, λέτε, καύσωνα το 87. Επισημαίνετε για άλλη μια φορά ότι ενδοχώρα, όπως επίσης και νότια της Κρήτης, ότι θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Κύριε Μαρουσάκη, ξέρετε ότι πάντα σας ρωτάω, γιατί έχουμε μάθει από εσάς να ρωτάμε και λίγο με μεγαλύτερες λεπτομέρειες κάποια πράγματα. Πραγματική θερμοκρασία 43 βαθμοί Κελσίου, 42-43. Αίσθηση θερμοκρασίας μέχρι πόσο, κύριε Μαρουσάκη? Κοιτάξτε, ναι, βέβαια, αυτές οι τιμές θερμοκρασίας μετριούνται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και υποσκία. Όταν βρεθούμε τώρα, βέβαια, στον ήλιο, οι 43 βαθμοί μπορεί να είναι 48, να είναι 50 βαθμοί Κελσίου. Αν θα βρεθούμε και μέσα σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια θα βρίσκεται κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί και πολύ περισσότερους βαθμούς. Και σε ό,τι αφορά την αίσθηση που πολύ σωστά επισημαίνετε, αυτό έχει να κάνει και με τη σχετική υγρασία, άρα περιοχές παραθαλάσσιες που εκεί πιστεύουμε ότι δεν θα πάει τόσο ψηλά η θερμοκρασία, δηλαδή δεν θα φτάσουμε τους 43-45 βαθμούς, μπορούμε να βρεθούμε κοντά στους 36-38 βαθμούς Κελσίου. Αυτοί όμως οι βαθμοί μπορεί να έχουν σαν αίσθηση τους 40 ή 44 βαθμούς Κελσίου εξαιτίας της αυξημένης σχετικής υγρασίας που θα επικρατεί σε εκείνες και τις περιοχές. Γι' αυτό και όπως τόνισα και στην αρχή, όλη η χώρα στην ουσία θα βρεθεί κάτω από την επίδραση αυτών των πολύ θερμών αερίων μαζών που ξεκίνονται για άλλη μια φορά από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Και δεν θα επηρεαστεί βέβαια μόνο η χώρα μας, θα επηρεαστεί το σύνολο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και η Κύπρος και μεγάλο τμήμα της Ιταλίας, αλλά και η περιοχή της Τουρκίας θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πολύ ισχυρής θερμής εισβολής. Ο Θεός μαζί μας λοιπόν. Κύριε Μαρουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται όμως πανικός. Ο κόσμος θα πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Θυμίζει το 1987 σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά αυτού του ισχυρού θερμού κύματος. Παρ' όλα αυτά όμως, να τονίσουμε και άλλη μια φορά ότι καμία σχέση τότε δομές με τις σημερινές. Το αντιμετωπίζουμε κάπως πιο ανώδυνα αυτό το ισχυρό θερμοκύμα. Πρέπει όμως να υπάρχει ετοιμότητα από όλες τις πλευρές. Ναι, σας ευχαρίστησαν εμένα, αλλά τώρα ξέρετε με την τελευταία παρατήρησή σας να θέσω άλλο ένα ερώτημα. Όταν για δύο φορές εσείς λέτε και η πολιτεία πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα, τι ακριβώς εννοείτε και τι προτείνετε στην πολιτεία? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ήταν κακό να υπάρξουν έτσι κάποιες τροποποιήσεις ό,τι αφορά τις εργασίες που επηρεάζονται άμεσα, η εργασία δηλαδή των ανθρώπων, των πολιτών που επηρεάζεται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες, σε εξωτερικούς δηλαδή χώρους και μάλιστα σε χρονικά διαστήματα τα οποία έχουμε το πίκ, ας το πούμε, δηλαδή το μέγιστο της ηλιακής ακτινοβολίας και των θερμοκρασιών. Άρα λοιπόν όποια επαγγέλματα έχουν να κάνουν με εξωτερικούς χώρους που έτσι επηρεάζονται σημαντικά από αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καλό είναι να μην εκτελεστούν, ας πούμε, σε αυτό το διάστημα ή να υπάρξει έτσι μια τροποποίηση ό,τι αφορά τις ώρες εργασίας των εργαζομένων σε αυτές εκεί τις καταστάσεις.
Από εκεί και έπειτα, και βέβαια και οι κλιματιζόμενοι χώροι βοηθάνε πάρα πολύ για να μπορέσει ο κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κλιματισμό. Και δεν είναι και λίγοι βέβαια οι συμπολίτες μας που ίσως έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις δυσάρεστες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρξει έτσι μια γρήγορση και από την πολιτεία και να προστατευτούν και αυτές οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.